των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και της Καστοριάς, τους οποίους καλούμε να παραμείνουν σε πλήρη εγρήγορση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται ιδιαίτερο αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο τα τελευταία 24 ώρα. Φορτίο το οποίο θα αξιολογηθεί από την Ειδική Επιτροπή Επιδημιολόγων του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τον COVID αύριο, Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη, με 652 πλέον ενεργά κρούσματα, βρίσκεται σε επίπεδο 2 επιτήρησης. Τα Ιωάννα με 263 ενεργά κρούσματα και η Καστοριά με 124 ενεργά κρούσματα βρίσκονται στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης. Και στις τρεις περιοχές παρατηρούνται υψηλοί επιδημιολογικοί πολλαπλασιαστές, υψηλός αριθμός διάσπαρτων χωροταξικά επιδημιολογικών κλάστερς και η αύξηση των κρουσμάτων δείχνει επιθετική και άρα εξαιρετικά επικίνδυνη. Σας ενημερώνω επίσης ότι στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα μεταβώ αύριο στην Καστοριά για να συμμετέχω στη μία το μεσημέρι σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και τους τρεις δημάρχους της περιοχής, ενώ την Πέμπτη θα μεταβώ στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη με τους αιρετούς εκπροσώπους και τους εμπλεκόμενους φορείς της συμπρωτεύουσας. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στην Αττική, όπου η κατάσταση παραμένει κρίσιμα σταθερή, ενώ στον κεντρικό τομέα που έχουμε και τα περισσότερα κρούσματα.